19 χιλιόμετρα από το κέντρο της Βοστόνης υπάρχει μια τράπεζα που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Σήμερα το βράδυ πρόκειται να γίνει μια κατάθεση. Εδώ στην τράπεζα του εγκεφάλου είναι τρομερό ένα μυαλό να πηγαίνει χαμένο. Σε μία μάζα ιστών γύρω στα 1400 γραμμάρια, που το μέγεθός της είναι όσο ένα grapefruit, ο ανθρώπινος εγκέφαλος φυλάει τα μυστικά που μας διαμορφώνουν. Μέχρι πρόσφατα ο εγκέφαλος θεωρείτο σαν ένα μαύρο κουτί που τα μυστικά του ήταν ασφαλή. Αλλά τώρα οι επιστήμονες δημιουργούν μια επανάσταση στους τομείς της νόησης, της γενετικής και της μοριακής βιολογίας, η οποία ξεκλειδώνει αυτό το κουτί. Καθώς ανοίγουμε το καπάκι, αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε το μεγαλύτερο θαυματουργό επίτευγμα της εξέλιξης και καθώς ο εγκέφαλος μας προσφέρει τα μυστικά του, η ικανότητά μας να αντλήσουμε τη δυναμική του μπορεί να βρίσκεται στα ακροδάκτυλά μας. Αρχίζουμε να κατανοούμε την ικανότητα του εγκεφάλου να ανακαλύψει τον εαυτό του και μετά να τον ανακαλύψει και πάλι από την αρχή, κατά τη διάρκεια της ζωής. Αυτό το κορίτσι είναι μια χειροπιαστή απόδειξη της καταπληκτικής προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου εγκεφάλου. Η νεαρά Τζόντι Μίλλερ ζει μια ιδηλιακή ζωή ενός κοριτσιού 9 χρονών. Δεν θα μπορούσατε ποτέ να μαντέψετε ότι έχει υποστεί μερικές από τις πιο δραστικές εγχειρήσεις που μπορεί να φανταστεί κανείς. Τα πρώτα 3 χρόνια της Τζόντι ήταν απολύτως φυσιολογικά. Τότε περίπου, 9 εβδομάδες μετά τα τρίτα της γενέθλια, μία θύελλα επιληπτικών κρίσεων κατέλαβε τον έλεγχο του εγκεφάλου της. Φίλη της οικογένειας περιέγραψε την κατάσταση ως εξής. Σχεδόν δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει καθόλου το αριστερό της χέρι. Σχεδόν δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει το αριστερό κινητό πόδι της για μεγάλο διάστημα. Η φυσιολογική ζωή ήταν πλέον αδύνατη. Τα φάρμακα δεν έκαναν τίποτε και οι κρίσεις απειλούσαν να είναι μοιραίες. Απελπισμένοι οι γονείς της Τζόντι την έφεραν στην παιδίατρο νευρολόγο Αιλίν Βίνινγκ, η οποία μας είπε: «Βρήκαμε ότι όλες οι κρίσεις ερχόντουσαν από το δεξιό ημισφαίριο και γνωρίζαμε ότι δεν υπήρχε τίποτε άλλο, τίποτε εκτός από το σύνδρομο του Ρασμούζεν, που μπορεί να δημιουργήσει αυτή την εικόνα σε ένα νέο παιδί». Το σύνδρομο του Ρασμούζεν είναι μια εκφυλιστική διαταραχή του εγκεφάλου που διακόπτει την ηλεκτρική ενέργεια που κάνει τον εγκεφαλό μας να δουλεύει. Μικρές ηλεκτρικές εκρήξεις χτυπούσαν το δεξιό ημισφαίριο της Τζόντι. Οι κρίσεις έγιναν σχεδόν μόνιμες. Έχασε τον έλεγχο της αριστερής της πλευράς. Μόνη ελπίδα ήταν η επιλογή μιας δραστικής θεραπείας. Γνωρίζαμε ότι δεν επρόκειτο ποτέ να ελέγξει τις επιληπτικές της κρίσης με φάρμακα, όπως γνωρίζαμε επίσης ότι αυτή και η οικογένειά της αντιμετώπιζαν την πιθανότητα να αφαιρεθεί αυτό το μισό του εγκεφάλου. Η Δόκτωρ Βίνινγκ πρότεινε μια τολμηρή εγχείρηση που λέγεται ημισφαιροκτομή. Θα την έκανε ο παιδίατρος νευροχειρουργός Μπεν Κάρσον. Η όλη ιδέα του να αφαιρεθεί το μισό του εγκεφάλου κάποιου ανθρώπου φαντάζει αδύνατη για τους περισσότερους ανθρώπους. Τα ανθρώπινα όντα είναι απίστευτα πλάσματα με ένα μυαλό που είναι φανταστικό όσον αφορά τις δυνατότητές του, που μας επιτρέπουν να αφαιρέσουμε το μισό του και αυτό να συνεχίσει να λειτουργεί με ομαλό τρόπο.
Το 85% του εγκεφάλου μας αποτελείται από τον εγκεφαλικό φλοιό, ο οποίος χωρίζεται σε δύο ημισφαίρια και το καθένα έχει 4 λοβούς. Ο φλοιός διευθύνει μερικές από τις ανώτερες λειτουργίες. Περιοχές και στις δύο πλευρές ελέγχουν τη σκέψη, την κίνηση και την αίσθηση, αλλά η δεξιά πλευρά ελέγχει την αριστερή πλευρά μας και το αντίθετο. Η Τζότι θα έχανε σχεδόν όλο το δεξιό της ημισφαίριο και η κοιλότητα θα γεμιζόταν με κροταφικό υγρό. Η εγχείρηση πρέπει να εκτελεστεί με εξαιρετική ακρίβεια, για να μην καταστραφούν τα μέρη του εγκεφάλου που ελέγχουν τις βασικές λειτουργίες της ζωής στη Τζόντι, όπως το χτύπημα της καρδιάς και της αναπνοής. Η εγχείρηση πήγε άψογα και η κυρία Βίνινγκ εξηγεί. Αυτό που κοιτάμε εδώ είναι μια εικόνα, μια μαγνητική τομογραφία που έγινε στην Τζόντι μετά την εγχείρηση. Και αυτό που μας δείχνει είναι το γεγονός ότι αφαιρέσαμε ολόκληρο το δεξιό ημισφαίριο. Και όντως, αυτό που μπορούμε να δούμε εδώ είναι το πολύ φυσιολογικό αριστερό ημισφαίριο και όλη η όμορφη γύρα του φλοιού του. Και μπορούμε να δούμε ακριβώς από κάτω στη μέση ότι στη θέση του δεξιού ημισφαιρίου υπάρχει το υγρό που το αντικατέστησε. Αλλά πώς μπορεί η Τζόντι να λειτουργήσει φυσιολογικά με ένα μόνο ημισφαίριο? Και όμως μπορεί, λόγω μιας θαυματουργής ικανότητας του εγκεφάλου που λέγεται ευπλαστότητα. Οι εγκεφαλοί μας μπορούν να αλλάξουν σχήμα και να δημιουργήσουν νέες διασυνδέσεις μεταξύ των νευρώνων ή τα κύτταρα του εγκεφάλου και οι οποίες αντικαθιστούν αυτές που έχουν χαθεί ή έχουν πάθει βλάβη. Ο αριστερός εγκέφαλος της Τζόντι άρχισε την επανασύνδεση σχεδόν αμέσως. Και η κυρία Βίγκινγκ συνεχίζει. Αυτή η νεαρή κοπέλα που της αφαίρεσαν το μισό της εγκέφαλο πήγε σπίτι της νομίζω μετά από 10 μέρες και ήδη περπατούσε. Ναι, περπατούσε. Μπόρεσε να βγει από το νοσοκομείο περπατώντας και αυτό επειδή το αριστερό της ημισφαίριο είχε αυτή την εξαιρετική προσαρμοστικότητα. Αυτή την ευπλαστότητα, ώστε να πει εντάξει, κάτι πρέπει να κινήσει το αριστερό της πόδι. Η Τζόντι συνεχίζει να εξασκείται στο να εκπαιδεύει τον εγκέφαλό της να ξεπεράσει την ελαφρά παράλυση στην αριστερή της πλευρά. Αρκετά καλά, μπράβο, πολύ καλά. Πρέπει να κάνεις τώρα αυτό το τέντομα. Το ξέρεις, έτσι. Κάνεις αρκετές ασκήσεις. Πάμε. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένα καταπληκτικό πράγμα, γιατί κάθε φορά που τον κοιτάω λέω στον εαυτό μου, αυτό είναι το πράγμα που κάνει αυτόν τον άνθρωπο μοναδικό. Επίσης είναι υπέροχο να βρεις ένα νέο άτομο που μπορεί πλέον να συνεχίσει τη ζωή του, που δεν έχει πλέον επιληπτικές κρίσεις, που εξελίσσεται φυσιολογικά. Παίρνω την κακή και την καλή πλευρά και λέω ότι αυτό ενδεχομένως είναι ένα κακό πράγμα που κάνουμε για έναν πολύ καλό σκοπό. For an extremely good cause. Ξεκινάει με μερικά κύτταρα στην άκρη ενός εμβρίου. Εγκεφαλικά κύτταρα που πολλαπλασιάζονται με έναν εκπληκτικό ρυθμό. 2.050.000 το λεπτό. Σε 5 μοίρες μέσα, αυτό το έμβριο έχει ήδη προχωρήσει στην ανάπτυξη των περισσότερων νευρώνων που θα χρειαστεί να έχει ποτέ, περίπου 100 δισεκατομμύρια. Αλλά δεν είναι ο ρυθμός των νευρώνων που κάνει το μυαλό να λειτουργεί τόσο λαμπρά. Είναι το γεγονός ότι επικοινωνούν το ένα με το άλλο. Ο κάθε μικροσκοπικός νευρώνας μπορεί να κάνει μέχρι 10.000 διασυνδέσεις. Όταν διασυνδέονται οι νευρώνες, δίκτυα αρχίζουν να σχηματίζονται και επιτρέπουν σε ηλεκτροχημικά μηνύματα να μεταβιβάζονται μέσα από αυτά. Σε 2 χρόνια, αυτοί οι 100 δισεκατομμύρια νευρώνες θα κάνουν 1.000 τρισεκατομμύρια διασυνδέσεις. Γνωρίζαμε για δεκαετίες ότι τα γονίδια είναι υπεύθυνα για τη βασική δομή των δικτύων του εγκεφάλου. Αλλά αυτό που αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε είναι ότι οι εμπειρίες μας είναι αυτές που συμπληρώνουν τον εγκέφαλο και μας κάνουν αυτό που είμαστε. Η αίσθηση, η κίνηση, ακόμη και το παιχνίδι σχηματίζουν τον εγκέφαλο ενός παιδιού. Κάθε εμπειρία ενισχύει κάποιες διασυνδέσεις. Αυτές είναι που θα διατηρηθούν κατά τη διάρκεια της ζωής και θα δημιουργήσουν τις αισθήσεις μας, την ικανότητά μας να φανταζόμαστε, να μαθαίνουμε, ακόμα και να αγαπάμε. Με άλλα λόγια, αυτός μας κάνει αυτό που είμαστε. Η ικανότητα για μάθηση είναι μεγαλύτερη όταν είμαστε πολύ νέοι, αλλά όσο μεγαλώνουμε μειώνεται. Υπάρχουν κρίσιμα παράθυρα για να κάνουμε τις δέουσες διασυνδέσεις για μερικές από τις πιο σημαντικές μας λειτουργίες.
Η Λι Όρτνερ κινδυνεύει να χάσει μία από αυτές τις κρίσιμες φάσεις. Την είχαν υιοθετήσει όταν ήταν 2 μηνών και οι γονείς της σύντομα άρχισαν να υποπτεύονται ότι ήταν κουφή. Η κυρία Όρντεν μας λέει: είχαμε την πιο τέλεια δοκιμή. Όλα τα άλλα παιδιά κοιμόντουσαν εκτός από εκείνη και συνήθως χαρούσε τον κόσμο όταν ο μπαμπάς ερχόταν σπίτι. Του είπα να μπει μέσα και να τη φωνάξει από πίσω. Μπήκε στο σπίτι, της φώναξε, φώναξε το όνομά της. Είχε φτάσει μισό μέτρο δίπλα της και αυτή δεν είχε πάρει είδηση. Μόλις όμως την άγγιξε, ξετρελάθηκε. Συνήθως, οι δονήσεις του ήχου μετατρέπονται σε ηλεκτρικά σήματα στο εσωτερικό αυτή. Τα σήματα ταξιδεύουν μέσα από το νευρικό δίκτυο προς το μέρος του εγκεφάλου που αντιλαμβάνεται τον ήχο και το οποίο βρίσκεται μεταξύ του κροταφικού λοβού που είναι γνωστός ως ακουστικός φλοιός. Αλλά τα αυτιά της Λιζ είχαν καταστραφεί από μία μόλυνση προτού γεννηθεί και το μυαλό της δεν λαμβάνει κανένα ερέθισμα από τον ήχο. Ο γιατρός της, ο Τζόνι Πάρκο, γνωρίζει ότι μπορεί να επηρεάσει και άλλες λειτουργίες εκτός από την ακοή της. Υπάρχει μία περίοδο στην αρχή της ζωής όπου η μητέρα φύση αφιερώνει τεράστιους πόρους στην ανάπτυξη του εγκεφάλου. Σε εκείνη την περίοδο συνήθως τα εγκεφαλικά κυκλώματα εξευγενίζονται και αυτή η εξευγέννηση επιτρέπει σε ένα παιδί να αναπτύξει την ομιλία. Χωρίς το ερέθισμα του ήχου, αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο δυνητικός εγκέφαλος εμφανίζει δυσκολία να χρησιμοποιήσει την πληροφόρηση του ήχου σε μεταγενέστερη φάση. Και έτσι αυτή η πολύτιμη περίοδος της ανάπτυξης χάνεται. Πώς είσαι, κοιμήθηκες καθόλου χθες βράδυ? Περίπου 2 ώρες. Ελπίζω εσείς να έχετε ξεκουραστεί. Ναι, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Δεν θέλω να σκάψετε βαθιά το κρανίο της, αλλά αμφίβολα θα είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Η Λιζ είναι τώρα 14 μηνών. Κάθε μέρα που περνάει πλησιάζει όλο και περισσότερο να χάσει την κρίσιμη περίοδο στην οποία μπορεί να μάθει εύκολα να μιλάει. Σήμερα θα έχει μια ευκαιρία να προλάβει την προθεσμία. Μια ομάδα χειρούργων θα εισάγει ένα επινοητικό μηχανισμό που λέγεται κολχιέος και θα τον εμφυτεύσει στο εσωτερικό αυτή της. Εάν πετύχει, θα βοηθήσει να ενεργοποιηθούν και πάλι τα μονοπάτια της ακοής της, μεταβιβάζοντας ηλεκτρικά σήματα στον ακουστικό της φλοιό. Θα μπορέσει να ακούσει. Η χειρουργική μου προσέγγιση θα είναι να έρθουμε από το πίσω μέρος του αυτιού, όπως βλέπετε ακριβώς εδώ, και να ανοίξουμε αυτό το σύστημα αεροθαλάμου. Βλέπετε, είναι λίγο στενό, όπως θα ανέμενε σε ένα μικρό παιδί. Σχεδιάζω να τοποθετήσω το μηχανισμό περίπου σε αυτό το σημείο στο κρανίο, ψηλά και πίσω από το αυτί. Αυτή θα είναι μια καλή θέση για αυτήν. Η Λιζ είναι ένα από τα πιο μικρά παιδιά που δέχτηκε ποτέ την εμφύτευση ενός κοχλία και που της δίνει την ευκαιρία να κερδίσει τον χαμένο χρόνο. Η εγχείρηση διαρκεί μόνο 2 ώρες. Όλες οι τιμές είναι καλές και ξέρουμε ότι έχουμε και μια καλή θέση για όλες αυτές τις επαφές. Είμαστε έτοιμοι. Δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Όλο το εμφύτευμα ταιριάζει απόλυτα. Τα ελέγξαμε όλα και θα πάνε πάρα πολύ καλά. Οι προσδοκίες είναι μεγάλες, αλλά θα περάσει ένας μήνας για να ενεργοποιηθεί το εμφύτευμα. Η Λιζ χρειάζεται χρόνο για να αρρώσει. 4 εβδομάδες μετά, οι Όρτνερς, αισιόδοξοι αλλαγχωμένοι, πάνε πάλι στο νοσοκομείο. Η κυρία Όρτνερ μας λέει: όλοι μετρούσαμε τις μέρες. Αυτή είναι μια μεγάλη μέρα για αυτήν. Είναι σαν να ξαναγεννιέσαι με μια νέα αίσθηση. Τουλάχιστον δεν θα χρειάζεται να τις ψιθυρίζουμε. Νομίζω ότι θα τρομάξει στην αρχή. Αν τη δω να με κοιτάει και να χαμογελάει με ορθά ανοιχτά μάτια, θα εκστασιαστώ. Αν τη δω να κλαίει, θα κλάψω μαζί της. Δεν μπορώ να φανταστώ το να βρίσκεις μια νέα αίσθηση. Και αυτό είναι που θα κάνει. Δεν έχει ακούσει ποτέ της τίποτε. And that's what she's going to be doing. She's heard nothing. Μια γιατρός οτολόγος μας είπε: θα προχωρήσω και θα ξεκινήσω με μια πολύ 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 απαλή δοκιμή του πώς θα της φανεί ο ήχος. Κάτι σαν μπιπ, μπιπ, μπιπ.
ώστε να μην της ακουστεί μετά σαν κάτι πολύ ξένο. Πάντως, μπορεί απλά να τον αγνοήσει ή μπορεί να εκνευριστεί. Μπορεί να αρπαχτεί πάνω σας. Δεν πιστεύει κανείς ότι δεν γνωρίζει ότι το να χτυπάς παλαμάκια κάνει ήχο, κι όμως δεν το ξέρει. Έτσι, αν μπορέσουμε να την κάνουμε να αναγνωρίσει ότι υπάρχει ήχο στη ζωή εξαιτίας κάποιου γεγονότος, αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Θα προχωρήσουμε. Η Λίζ είναι συγκεντρωμένη στο παιχνίδι της, ενώ όλοι παρακολουθούν προσεκτικά για οποιαδήποτε αντίδραση σε ένα απαλό μπιπ. Ανοιγόκλεισε το ένα μάτι. Η οτολόγος υψώνει ελαφρά την ένταση. Το ακούσατε αυτό? Η Λίζ Όρτνερ άκουσε τους πρώτους της ήχους. Μπιπ, μπιπ. Ναι, ξέρεις από πού έρχεται αυτός ο ήχος. Ο εγκέφαλός της μπορεί να ξεκινήσει τώρα τη διαδικασία της διασύνδεσής του για ακοή και ομιλία. Αν όλα πάνε καλά, θα πρέπει να μιλάει σε 2 χρόνια. Η κυρία Όρτνερ μας λέει. Πρέπει να γίνει πολλή δουλειά και ξέρω ότι θα πάρει πολύ καιρό. Ξέρω ότι θα είναι ένας χρόνος. Αναμένω ότι θα περάσει ένας χρόνος για να καταλάβει το όνομά της. Δεν με νοιάζει για τώρα ή για μετά από 1 χρόνο. Με νοιάζει για όταν γίνει 30 και μετά. Κατά την διάρκεια της παιδικής ηλικίας, ο εγκέφαλος δημιουργεί δισεκατομμύρια επιπλέον διασυνδέσεις από αυτές που θα χρησιμοποιήσει ποτέ, δίνοντας έτσι σε εμάς αναρρύθμιτες επιλογές για το τι μαθαίνουμε και σε τι μπορούμε να διαπρέψουμε. Αλλά είναι η περίπτωση του χρησιμοποίησέ το ή χάσε το. Καθώς τελειώνει η παιδική ηλικία, μια δραματική διαδικασία κλαδέματος λαμβάνει μέρος. Οι διασυνδέσεις που χρησιμοποιούνται συχνά δυναμώνουν. Αυτές που χρησιμοποιούνται σπάνια πεθαίνουν. Όταν πια είμαστε έφηβοι, μόνο οι μισές έχουν μείνει. Αλλά αυτό είναι μόνο μέρος της ιστορίας. Είναι πολλά αυτά που συμβαίνουν στον εγκέφαλο ενός εφήβου, αν και μερικές φορές δεν φαίνεται αυτό. Δεν ξέρεις πραγματικά που θα πας μέχρι αυτό το λεπτό και μετά καταλήγεις κάπου. Δεν μπορείς να προγραμματίζεις τι θα κάνεις τα Σαββατοκύριακα γιατί όλα μπορεί να συμβούν. Ήθελα να το κάνω μόνο για την εμφάνιση. Μια μέρα είπα, ας το κάνω και το έκανα. Ο μη προγραμματισμός καμιά φορά είναι συναρπαστικός. Πρόσφατα η επιστήμη επιβεβαίωσε αυτό που οι γονείς υποψιαζόντουσαν για αιώνες. Το μυαλό του εφήβου πράγματι είναι διαφορετικό. Η δόκτωρ Γεργκάλιν Τοντ παρατήρησε κάποιες ριζικές διαφορές στο πώς οι έφηβοι και οι ενήλικες επεξεργάζονται την συναισθηματική πληροφόρηση. Αρχικά, όταν συγκρίναμε τους εγκεφάλους των ενηλίκων με των εφήβων, αυτό που βρήκαμε ήταν ότι οι ενήλικες χρησιμοποιούν το μετοπικό φλοιό για να επεξεργαστούν την πληροφόρηση, ενώ οι έφηβοι ένα παλαιότερο μέρος του εγκεφάλου, την αμυγδαλή. Η αμυγδαλή του εγκεφάλου είναι μία από τις πρώτες δομές που αναπτύσσονται καθώς εξελίσσεται ο εγκέφαλος. Είναι εκεί που εδρεύουν οι ενστικτώδεις αντιδράσεις όπως του θυμού και του φόβου. Δεν προκαλεί έκπληξη ότι ο εγκέφαλος των εφήβων τη χρησιμοποιεί περισσότερο από ότι ο εγκέφαλος των ενηλίκων. Καθώς οριμάζουμε, ισχυρότερες διασυνδέσεις δημιουργούνται μεταξύ των διαφόρων δομών στους εγκεφάλους μας. Ο μετοπικός φλοιός, ο οποίος είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα του ανθρώπινου εγκεφάλου, κάνει πιο έγκρατη στις ενστικτώδεις αντιδράσεις της αμυγδαλής. Είναι εκεί που εδρεύουν ο σχεδιασμός, η λογική και η ηθική κρίση. Ένας ενεργός μετοπικός φλοιός είναι σημάδι συναισθηματικής οριμότητας και εξυπνάδας. Λοιπόν, πώς θα φέρεται ο εγκέφαλος ενός εφιούς που είναι έφηβος? Φέραμε το παιδί θαύμα Μάικελ Κάρνεϊ στη Βοστόνη μαζί με τον πατέρα του για ένα μοναδικό πείραμα. Κανείς δεν είχε κοιτάξει μέσα στον εγκέφαλο μιας εφηίας με αυτόν τον τρόπο. Θα έβλεπε η Δόκτωρ Τοντ περισσότερες διασυνδέσεις ή φλοιώδεις περιοχές? Το μυαλό του θα λειτουργούσε περισσότερο σαν ενήλικα ή σαν εφήβου? Είχαν πει ότι ήταν ένας στο δισεκατομμύριο. Το 1944 ο Μάικελ ήταν ο νεότερος που αποφύτησε ποτέ από κολέγιο στην ηλικία των 10 ετών. Ήταν το τρίτο του από 4 παγκόσμια ρεκόρ Guinness. Μάικελ Κέβιν Κάρνεϊ, έλα. Ήμουν ο νεότερος που αποφύτησα από το σχολείο και ήμουν 6 χρονών. Επίσης, στα 6 ήμουν ο νεότερος που μπήκα στο κολέγιο. Στα 10, ο νεότερος που αποφύτησε από το κολέγιο και στα 14 ήμουν ο νεότερος με δίπλωμα μάστερς. Ήμασταν ένα παιδί 32 στροφών σε έναν κόσμο 8 στροφών.
Ακόμα παίζω παιχνίδια στο βίντεο και διαβάζω κόμιξ. Όλα αυτά που συνηθίζει να κάνει ένα παιδί. Είναι λίγο περίεργο, γιατί όταν αντιδρώ φυσιολογικά, όταν δρώ σαν ένα συνηθισμένο παιδί, μου λένε «Ω, είσαι τόσο ανώριμος». Είμαι 15 ετών και όταν συμπεριφέρομαι σαν ενήλικας, όλοι μου λένε «Δεν έχεις κοινωνική ζωή». Είναι περίεργο. Ο Μάικελ είναι αυτό που λένε ένα παιδί θαύμα πανδέκτης. Διαπρέπει σε ό,τι βάζει στο μυαλό του. Το IQ του ξεπερνάει ότι είναι μετρήσιμο. Όταν πήραμε τον Μάικελ να τον δει η Dr. Todd, δεν ήταν και πολύ σίγουρη του τι θα έβλεπε. Η κυρία Todd μας λέει, μια ερώτηση στην οποία θα θέλαμε να βρούμε την απάντηση είναι σε τι διαφέρει μια ευφυΐα από έναν φυσιολογικό άνθρωπο σε θέματα επεξεργασίας του εγκεφάλου. Ο λόγος για τον οποίο νομίζουμε ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει είναι ότι τα δίκτυα των εγκεφαλικών διασυνδέσεων είναι διαφορετικά στους ιδιοφυείς ή στους πρικισμένους από τους άλλους. Η ομάδα θα κάνει στον Μάικελ διαφόρων ειδών τεστ και μετά θα καταγράψει ποιες περιοχές του εγκεφάλου του ενεργοποιούνται. Με τις εντυπωσιακές πνευματικές του ικανότητες, αναμένουν ότι ο μετοπικός του φλοιός θα υπερπηδήσει τις συναισθηματικές αντιδράσεις της αμυγδαλής. Πώς πας, Μάικελ? Εντάξει. Εντάξει, Μάικελ, το τραπέζι θα κινηθεί τώρα. Εντάξει. Ξεκίνησαν ζητώντας από τον Μάικελ να πει όσες πιο πολλές λέξεις μπορεί που ξεκινούν από ένα συγκεκριμένο γράμμα για να χρησιμοποιήσει τη διάνοιά του. Τα πήγε εξαιρετικά καλά. Εντάξει, Μάικελ, πώς πας? Καλά. Θα μας πάρει μόνο ένα λεπτό. Θέλω να δω αυτές τις εικόνες. Μετά κοιτάει τις φωτογραφίες κάποιων ανθρώπων και πρέπει να ερμηνεύσει το συνέστημα που υπάρχει στο πρόσωπό τους. Αυτό απαιτεί πιο υποκειμενική κρίση και ο Μάικελ δυσκολεύεται λίγο. Ενόχληση? Τα αποτελέσματα των τεστ του Μάικελ οδήγησαν την Γιεργκάλιν Τοντ σε μερικές ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Η Dr. Todd μας λέει, ο συναισθηματικός στόχος απέδειξε ότι λειτουργήσε όπως ακριβώς ένας ενήλικας. Δηλαδή, ενεργοποιήθηκε η αμυγδαλή του, ενώ ο μετοπικός του φλοιός δεν ενεργοποιήθηκε σημαντικά. Ενώ όταν του ζητήσαμε να κάνει ένα τεστ έβρεσης λέξεων, ο Μάικελ το πέρασε με καταπληκτική επιτυχία, με μεγάλη συμμετοχή του μετοπικού φλοιού. Επειδή ήταν γνωστικός ο στόχος, φερόταν σαν ενήλικας, ενώ στο συναισθηματικό στόχο φερόταν σαν έφηβος. Πραγματικά δεν γνωρίζουμε γιατί ο Μάικελ είναι τόσο ευφυής. Γιατί μπορεί και γιατί επεξεργάζεται τόσο γρήγορα τις πληροφορίες που παίρνει. Μπορούμε βέβαια να πούμε ότι το ποσοστό του όγκου του εγκεφάλου του που περιέχει με τοπικό φλοιό είναι μεγαλύτερο και ίσως έχει μεγαλύτερη δυναμικότητα δικτύου σε αυτή την περιοχή του εγκεφάλου. Έτσι, ίσως μια ανώτερη διάνοια είναι ένας συνδυασμός ενεργοποίησης περισσότερης φαιάς ουσίας υφλίου και ύπαρξης περισσότερων διασυνδέσεων. Όσο ισχυρός και αν είναι ο εγκέφαλος, χρειάζεται χρόνος για τη διασύνδεση συναισθήματος και νόησης για να δημιουργηθεί η ωριμότητα. Πρόσφατα έχει γίνει επαναστατική πρόοδος στην κατανόηση του εγκεφάλου με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών όπως της μαγνητικής τομογραφίας και της εξελιγμένης μαγνητικής τομογραφίας. Ξεκινώντας από το 1944, έφερε την επανάσταση στην έρευνα του εγκεφάλου με την καταγραφή λεπτομερών εικόνων του μυαλού μας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Όσα περισσότερα βλέπουν οι επιστήμονες, τόσο πιο πολύπλοκη γίνεται η εικόνα. Το συνεχώς μεταβαλλόμενο μυαλό είναι σαν μια ταινία που συνεχώς επανεκδίδεται με έναν εκπληκτικό ρυθμό, δημιουργώντας μας μια καινούργια ιστορία σε κάθε συγκεκριμένη στιγμή. Στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης στη Βοστόνη, η Dr. Κάθι Κράβεν χρησιμοποιεί την εξελιγμένη αξονική τομογραφία για στιγμιογραφήσεις με σάρωση του εγκεφάλου την ώρα που επεξεργάζεται οπτική πληροφόρηση. Μας εξηγεί. Αυτό που θα γίνει είναι ότι θα βλέπετε εικόνες που θα εμφανίζονται σε αυτήν την οθόνη. Και αυτό που θέλω από εσάς είναι απλά να κοιτάξετε τις φωτογραφίες και να προσπαθήσετε να αναγνωρίσετε τους ανθρώπους και τα μέρη που βλέπετε. Εικόνες φημισμένων ανθρώπων και τοποθεσιών προβάλλονται σε μία οθόνη. Καθώς ο εξεταζόμενος τις παρακολουθεί, η Dr. Κρέιβεν καταγράφει τη δράση του εγκεφάλου του. Και συνεχίζει. Μπορούμε ουσιαστικά να δούμε αν η δράση διαφέρει ή όχι όταν επεξεργάζονται διαφορετικού είδους εικόνες και έτσι την ώρα που τις κοιτάνε μπορούμε να εντοπίσουμε τα δύο μέρη του εγκεφάλου τους που συμμετέχουν στην επεξεργασία αυτών των δύο διαφορετικών ερεθισμάτων. Όταν κοιτάει τα στοιχεία η Κρέιβεν, μπορεί να διαβάσει το μυαλό του υποκειμένου της. Μπορεί να ξεχωρίσει αν το υποκείμενο σκεπτόταν ένα πρόσωπο ή μία τοποθεσία. Και μας εξηγεί.
Αν κοιτάξουμε μέσα στην περιοχή που βρίσκεται ο χώρος της τοποθεσίας και παρακολουθήσουμε αυτό το είδος της δράσης, αυτές τις προεξοχές, εδώ δείχνει πόσο ισχυρό ήταν το σήμα στη δράση του εγκεφάλου σαν χρονική λειτουργία. Εδώ είναι όταν το υποκείμενο κοιτούσε πρόσωπα. Εδώ είναι όταν κοιτούσε τοποθεσίες. Και πάλι πρόσωπα, πάλι τοποθεσίες, πάλι πρόσωπα, πάλι τοποθεσίες. Η εξελιγμένη μαγνητική τομογραφία μπορεί να παίρνει ένα στιγμιογράφημα του εγκεφάλου κάθε μισό δευτερόλεπτο, αλλά αυτό είναι αργό σαν την ταχύτητα σαλιγκαριού, αν το συγκρίνουμε με την υπερταχύτητα της δράσης του εγκεφάλου, που επεξεργάζεται εκατοντάδες χιλιάδες σήματα κάθε δευτερόλεπτο. Υπάρχει μια καινούργια εφεύρεση που καταγράφει κινούμενες εικόνες της δράσης του εγκεφάλου. Το 1999, συνδυάζοντας τη μαγνητική τομογραφία με μια διαδικασία που λέγεται μαγνητοεγκεφαλογραφία, οι επιστήμονες του Josh General δημιούργησαν τις πρώτες ταινίες στην ώρα της λειτουργίας του εγκεφάλου. Ο Dr. Bruce Rosen είναι ο επικεφαλής της ομάδας του Mass General. Οι ταινίες της λειτουργίας του εγκεφάλου που δημιουργούμε πράγματι είναι στην κόψη του ξηραφιού της τεχνολογίας της χαρτογράφησης του εγκεφάλου, γιατί συνδυάζουν την υψηλή ανάλυση της μαγνητικής τομογραφίας και την υψηλή ανάλυση της ιδιοσυγκρασίας. Αυτές οι εικόνες είναι σε αργή κίνηση για να δείξουν πώς μία σκέψη μπορεί να αναβοσβήσει στον εγκέφαλο σε ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου. Αποκαλύπτουν έναν εγκέφαλο που είναι εντυπωσιακά δυναμικός. Μπορούμε στην πραγματικότητα να παρακολουθήσουμε ότι η πληροφόρηση στον εγκέφαλο δεν είναι στατική και δεν κινείται προς μία κατεύθυνση μόνο, αλλά είναι ένα είδος πηγενέλα από το ένα σημείο του εγκεφάλου στο άλλο. Μια πληροφόρηση που επαναφέρεται με πολύπλοκο τρόπο, που στην πραγματικότητα μόλις τώρα αρχίσαμε να βλέπουμε πόσο πολύ πίσω είμαστε ακόμα από το να τον κατανοήσουμε πλήρως. Όλη αυτή η δραστηριότητα γίνεται εφικτή εξαιτίας ενός πράγματος, της χημείας του εγκεφάλου που επιτρέπει τη μεταβίβαση σημάτων μέσα στον εγκέφαλο. Η χημεία μεταξύ των ανθρώπων είναι περισσότερο από μια απλή φράση. Και πρόσφατες έρευνες μπορεί να οδηγήσουν σε βαθιά γνώση του πιο μυστήριου συναισθήματος του ανθρώπου, την αγάπη. Μία μελέτη ερευνά πώς το μυαλό παράγει αυτές τις τρυφερές, φλογερές στιγμές. Ακόμα και στα τροκτικά. Ο Δόκτωρ Τόμ Ίνσελ μας λέει, είναι πολύ χαριτωμένα με τον τρόπο τους. Μπορεί να σε δαγκάσουν, αλλά θα μείνεις κατάπληκτος από το επίπεδο της κοινωνικής του συμπεριφοράς. Θα δημιουργήσουν αυτές τις μεγάλης διάρκειας σχέσεις και θα είναι τρομερά πιστά. Αυτό από μόνο του είναι αξιοσημείωτο. Ο Δόκτωρ Τόμ Ίνσελ έχει εντυπωσιαστεί από τον εγκέφαλο ενός φιλόστοργου σεμνού μικρού αρουραίου και είναι από τα λίγα θηλαστικά που ζευγαρώνουν εφόρους ζωής. Και συνεχίζει. Περνάνε μια σημαντική αλλαγή στη ζωή τους από την ώρα που γίνονται ζευγάρι. Και το αρσενικό και το θηλυκό δείχνουν αυτές τις αλλαγές. Το θηλυκό δείχνει μια προτίμηση που κρατάει μια ζωή για το ζευγάρι της που πέρασε μαζί του το χρόνο της. Το ερώτημα είναι, τι συνέβη στον εγκέφαλο που συμβαδίζει με αυτή την αλλαγή συμπεριφοράς? Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο? Για να το ανακαλύψει αυτό, ο Δόκτωρ Ίνσελ άρχισε να παρακολουθεί τις συνήθειες του θηλυκού. Ελέγχει πρώτα το πρώτο αρσενικό, το οποίο δεν έχει συναντήσει προηγουμένως. Δεν εντυπωσιάζεται. Αλλά όταν πλησίασε το άλλο αρσενικό με το οποίο τελικά συνδέθηκε, είναι φανερό ότι βρήκε την αγάπη της. Όταν ο Ίνσελ εξέτασε τον εγκέφαλο του θηλυκού, ανακάλυψε ότι δύο ουσίες απελευθερώνονταν όταν ζευγάρωναν: η οξυτοσίνη και η βαζοπρεσίνη. Είναι νευρομεταβιβαστές, δηλαδή χημικές ουσίες που μεταφέρουν σήματα μέσα από τα νευρικά δίκτυα. Αυτές οι δύο ουσίες δημιουργούνται στο μέρος του εγκεφάλου που λέγεται υποθάλαμος, ο οποίος συνδέεται ουσιαστικά με όλα τα άλλα μέρη του εγκεφάλου. Ο υποθάλαμος είναι υπεύθυνος για κάποια από τα πιο βασικά μας ένστικτα και ένα από αυτά είναι η επιθυμία. Ενεργοποιούν κυκλώματα που απαιτούνται για την ενίσχυση. Από την πλευρά του ζώου θέλουν όλο και περισσότερο από αυτό που βιώνουν τώρα. Αυτό που λέμε κοινωνική συμπεριφορά, κατά κάποιον τρόπο εννοούμε την επιθυμία να είναι με τον σύντροφό της, με τον οποίο είχε την εμπειρία αυτής της εξαιρετικής νευροχημικής στιγμής. Εθίζονται και οι άνθρωποι στην αγάπη?
Γνωρίζουμε ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει οξυτοσίνη και βαζοπρεσίνη. Γνωρίζουμε επίσης ότι αυτές οι ορμόνες απελευθερώνονται με το ζευγάρωμα και στους ανθρώπους. Ο Ίνσελ πιστεύει ότι η αγάπη είναι μόνο βιοχημεία. Για μένα, η βιολογία με κανέναν τρόπο δεν αποσπά το ειδήλιο από την αγάπη. Ο εγκέφαλος πραγματικά είναι μια απίθανη δημιουργία. Το αποκορύφωμα εκατομμυρίων ετών εξέλιξης. Έχει συγκριθεί με μια ορχήστρα με πάρα πολλούς συντελεστές που λειτουργούν σαν όργανα που παίζουν μαζί με λαμπρό τρόπο για να δημιουργήσουν τη μουσική του μυαλού μας. Κάθε σκέψη είναι ένας θρίαμβος αρμονίας και σύνθεσης ανάμεσα από δισεκατομμύρια νευρώνων. Η εγκέφαλή μας στην ουσία μπορεί να θυμούνται όλα όσα έχουμε δει, έχουμε βιώσει ή φανταστεί και χρησιμοποιεί αυτές τις αναμνήσεις για να δημιουργήσει μια οργανωμένη άποψη του κόσμου. Αλλά τα μυαλά μας δεν μπορούν να ανασύρουν αυτές τις αναμνήσεις με έναν κατανοητό τρόπο, τότε το αποτέλεσμα θα είναι μια παραφωνία. Μία γυναίκα μας λέει: θυμάμαι ότι κάποτε νόμιζα ότι μία γιγάντια μαύρη αράχνη 2,5 μέτρων μου έλεγε τι να κάνω. Νόμιζα ότι μου είπε να σχίσω ένα πουκάμισό μου για να μην με δαγκάσει. Έσκισα το πουκάμισό μου όσο γρηγορότερα μπορούσα. Αυτή ήταν η Μάριαν Κρούζ, 27 χρονών, όταν εμφανίστηκαν τα πρώτα σημάδια της σχιζοφρένειάς της. Νοσηλεύεται στο Εθνικό Ινστιτούτο Πνευματικής Υγείας στην Μπερθέσντα στο Μέριλαντ. Και συνεχίζει. Πριν από λίγες εβδομάδες είχα αρκετές παρεστήσεις. Πριν από 6-7 μήνες είχα αρρωστήσει, ήμουν κάπως καταθλιπτική. Συμμετέχει σε μια έρευνα που κάνει ο Dr. Daniel Weinberger. Θέλει να μάθει τι συμβαίνει από φυσιολογικής άποψης στους εγκεφάλους των σχιζοφρενών. Η κυρία Κρούς μας λέει πως τον Οκτώβριο του 1997 μετατέθηκε από ένα πλοίο σε ένα άλλο. Ήταν πυροσβέστη στο ναυτικό όταν παρανοϊκές παρεστήσεις άρχισαν να καταλαμβάνουν το μυαλό της. Σύντομα κατέστρεψαν την καριέρα της. Άρχισα να σκέφτομαι ότι υπήρχε μια συνωμοσία ανθρώπων που ήθελε να βλάψει όσους το όνομά τους άρχιζε από ζήτα και δεν ευαγγελιζόταν τη συνωμοσία. Τι ευθυνόταν για τις περίεργες και καταστροφικές παρεστήσεις των σχιζοφρενών? Ο Dr. Weinberger είναι ένας από αυτούς που υποψιάζονταν ότι από πολύ νωρίς έχουν γίνει κάποιες ζημιές στις δομές του εγκεφάλου ή ακόμα και στη μήτρα και οι οποίες μπορεί να ευθύνονται ώστε τα νευρολογικά δίκτυα να μην λειτουργούν φυσιολογικά σε μεταγενέστερη περίοδο. Ο Dr. Weinberger μας λέει: πολλές από τις διανοητικές μελέτες που έχουν γίνει στη σχιζοφρένεια έχουν δείξει ότι ο μετοπικός λοβός δεν λειτουργεί σωστά. Μια άλλη περιοχή του εγκεφάλου, ο υπόκαμπος επίσης, δεν είναι φυσιολογική. Αυτό είναι ένα μέρος του μυαλού που είναι πολύ σημαντικό για τη σύγκριση αισθητικών ερεθισμάτων με εμπειρίες του παρελθόντος. Ο υπόκαμπος αρχιοθετεί τις αναμνήσεις και τις ανασύρει για να τις χρησιμοποιήσει ο μετοπικός λοβός, ο οποίος παίρνει τα δεδομένα, τα ερμηνεύει, αποφασίζει και δρά. Weinberger έκανε την υπόθεση ότι αν ο υπόκαμπος δεν ήταν φυσιολογικός σε ένα έμβριο ή σε ένα παιδί, θα δημιουργούσε ανομαλία στην ηλεκτρική σύνδεση του μετοπικού φλοιού. Για να εξετάσει αυτή τη θεωρία του, κατέστρεψε τον υπόκαμπο νεογέννητων αρουραίων. Ο Dr. Weinberger μας λέει: καθώς γινόντουσαν νέοι ενήλικες, ξαφνικά άρχισαν να παρουσιάζουν μια πληθώρα ανομαλιών. Ήταν υπερδραστήρια, μη φυσιολογικά και αντιδρούσαν υπερβολικά στο άγχος. Ενώ δεν μπορούσαν να παραπονηθούν για παρεστήσεις και παρακρούσεις, το βιολογικό επίπεδο των αρουραίων έδειχνε αξιοσημείωτα όμοιο με αυτό που βλέπουμε σε ανθρώπινα όντα που πάσχουν από σχιζοφρένεια. Τα περίπλοκα δίκτυα του εγκεφάλου χρειάζεται να αναπτυχθούν ανεπίληπτα σε αυτά τα πρώτα χρόνια, όπου ο εγκέφαλος είναι πολύ ευάλωτος. Και η υπόθεση είναι ότι αν δημιουργήσεις βλάβη, μοριακή βλάβη στον εγκέφαλο ενός αναπτυσσόμενου ζώου ή πιθανά και ανθρώπου, προξενείς νέες ηλεκτρικές διασυνδέσεις και αναδιοργάνωση πολλών, πάρα πολλών τμήματων του εγκεφάλου, που δεν θα αντιμετώπιζες αν προξενούσες τις ίδιες βλάβες σε εγκέφαλο που είχε ήδη διασυνδεθεί φυσιολογικά. Στον εγκέφαλο του σχιζοφρενούς
Εάν το δίκτυο που συνδέει τον υπόκαμπο με τον μετοπικό λοβό διασπαστεί, ίσως τότε διαταράσσεται η ικανότητα χρησιμοποίησης των αναμνήσεων για να κατανοήσεις τον κόσμο. Πολλοί ασθενείς με σχιζοφρένεια περιγράφουν το συνέστημα σαν να νιώθουν πλήρη αποσύνθεση. Ότι ο εγκέφαλός τους αποσυντήθεται, ότι το μυαλό τους αποσυντήθεται και αυτό τους προκαλεί τρόμο. Ναι, μερικές φορές είμαι έξω και καπνίζω και τα ρεύματα του αέρα κάνουν λίγο θόρυβο και μετά αρχίζει να μου φαίνεται ότι παίρνουν κάποιο ρυθμό και αρχίζω να ακούω έγχορδα όργανα και μετά αρχίζω να ακούω μουρμουριτά και είναι λίγο σπάσιμο νεύρων. Απλά δεν μπορώ να τα ακούω γιατί είμαι τόσο... Υπάρχει ένα είδος μουσικής υπόκρουσης που ακολουθεί τις παρεστήσεις μου. Οι φωνές δεν φαίνεται σαν να έρχονται από το δωμάτιο ή από κάπου αλλού, αλλά σαν να είναι ενσωματωμένες στο κεφάλι μου. Για τον σχιζοφρενικό η ορχήστρα παίζει παράφωνα, διαστρεβλώνοντας τις φυσιολογικές παραλλαγές που παράγει ένας υγιής εγκέφαλος. Ο εγκέφαλος του καθενός είναι διαφορετικός και βασίζεται στις μοναδικές του πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις των γονιδίων του και τις περιβαλλοντικές εμπειρίες του. Αλλά γενικά το αναγνωρίζουμε σαν μουσική, εκτός αν υπάρχουν κάποιες θεμελιώδεις δυσκολίες στο πώς συσχετίζονται όλα τα όργανα μεταξύ τους. Τότε δεν είναι καθόλου μουσική. Κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής μας, οι εγκέφαλοι μας διεκπεραιώνουν αβίαστα, ακούραστα, σταμάτητα. Ακόμα και αν χτυπηθούν, είναι ικανοί να ανανεωθούν με αξιοσημείωτη επιμονή. Η Dr. Jill Bolte Taylor είναι αναερχόμενο αστέρι στην επιστήμη των νεύρων. Ήταν στην ιατρική σχολή του Harvard με ειδίκευση την ανατομία των νεύρων, όταν κάτι πήγε πολύ στραβά στον δικό της εγκέφαλο. Μας διηγείται. Μόλις ξύπνησα και άνοιξα τα μάτια μου, ένιωσα αυτό το σφυροκόπημα πίσω από το αριστερό μου μάτι. Ένα σφυροκόπημα και κούνησα τα δάχτυλά μου πέρα δόθε μπροστά από το πρόσωπό μου και ήταν σαν να μου φαινόντουσαν περίεργα και ξαφνικά το δεξί μου χέρι έπεσε ξερό και ήταν εκείνη τη στιγμή το πρώτο πράγμα που είπε ο εγκεφαλός μου. «Ω Θεέ μου, παθαίνω εγκεφαλικό». Και το επόμενο που είπε ο εγκεφαλός μου ήταν «Α, είναι πολύ ωραία». Η Τζίλ ήθελε να ζητήσει βοήθεια, αλλά όταν προσπάθησε να τηλεφωνήσει στο γραφείο της, δεν μπορούσε να θυμηθεί τον αριθμό. Και όταν έψαξε για την επαγγελματική της κάρτα, ανακάλυψε ότι ο εγκέφαλός της δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τα γράμματα από τους αριθμούς. Της πήρε 2 ώρες για να τα καταφέρει. Προσπάθησε να πω στο μυαλό μου, σου λέω εγώ είμαι η Τζίλ. Έχω πάθει εγκεφαλικό και ήταν εκείνη τη στιγμή που συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν αυτό που βγήκε από το στόμα μου. Αυτό που βγήκε από το στόμα μου ήταν ένα ήταν ένας ήχος αλλοπρόσαλλος που δεν είχε ίχνος ομιλίας. Κατά τη διάρκεια του εγκεφαλικού, η ροή του αίματος προς κάποιο μέρος του εγκεφάλου μπλοκάρεται. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι καταστροφικό. Εκατομμύρια νευρώνων μπορεί να πεθάνουν. Άλλα μπορεί προσωρινά να σταματήσουν. Επίσης, άλλα κύτταρα, αν και δεν έπαθαν βλάβη, αδυνατούν να στείλουν ή να λάβουν μηνύματα γιατί είναι συνδεδεμένα με νεκρά κύτταρα. Είναι σαν να κόπηκε η γραμμή τηλεφώνου. Στο Γενικό Νοσοκομείο του ΜΑΣ, οι χειρούργοι εγχείρησαν μια αιμορραγία στο μέγεθος μιας μπάλας του γκολφ στον αριστερό κροταφικό λοβό. Ένας θρόμβος πίεζε σε 2 περιοχές που διαχειρίζονταν τη γλώσσα. Σε ηλικία 37 χρονών δεν μπορούσε πια να μιλάει, ούτε να καταλαβαίνει τι της έλεγαν, αλλά ούτε και να αναγνωρίσει τα χρώματα. Έπρεπε να προσπαθήσει να ξανακτήσει τον εγκέφαλό της, μετεκπαιδεύοντας ολόγερα νευρολογικά δίκτυα να αναλάβουν καινούργιους ρόλους. Ήταν αδύνατο να γνωρίζει κανείς πόσες από τις λειτουργίες η Τζίλ θα επανέφερε. Και μας λέει... Εδώ είμαι και κρατάω αυτά τα κομμάτια και προσπαθώ να ταιριάξω το μέγεθος αυτού του κομματιού με το μέγεθος του άλλου. Και τότε η μαμά μου μου λέει, χρώμα. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το χρώμα. Και πάω για χρώμα. Και τώρα το έκανε πολύ πιο εύκολο, αλλά πριν ούτε καν είχα δει το χρώμα. Ήταν ολοκένουργιες πληροφορίες για το μυαλό μου και έτσι πήγα πάλι στη σφαζοκεφαλιά και τέριαξα όλα τα κομμάτια σιγά-σιγά. Ήταν στο μυαλό μου σαν όλα αυτά τα αρχεία να υπήρχαν. Απλά χρειαζόταν να ξέρω ότι υπήρχαν και να πάω να τα ανοίξω. Είχα καταλάβει ότι όσο πιο σύντομα το μυαλό μου επανακτούσε τις διασυνδέσεις που είχαν διακοπεί, τόσο ευκολότερο θα ήταν για μένα να ξαναμάθω. Μουσική
Η Τζίλ είχε χάσει μερικές από τις πιο βασικές της λειτουργίες, αλλά είχε την ευκαιρία να περάσει μια μεταμόρφωση που λίγοι από εμάς είχαμε την ευκαιρία αυτή. Οι περισσότεροι από εμάς έχουν ένα ημισφαίριο που κυριαρχεί. Την πλευρά του εγκεφάλου στην οποία βασιζόμαστε. Στην Τζίλ κυριαρχούσε ο αριστερός εγκέφαλος, που είναι η πιο οργανωμένη και συστηματική πλευρά. Ήμουν αναλυτικός άνθρωπος, σκεπτόμενη, ένα είδος ανθρώπου του αριστερού ημισφαιρίου και ανέβαινα την κλίμακα του Χάρβαρντ και η καριέρα μου ήταν το παν. Τη στιγμή που το αριστερό ημισφαίριο έκλεισε, έκλεισε και τις συνδέσεις με το δεξιό ημισφαίριο. Αλλά τώρα είχα αυτό το ενδιαφέρον δεξιό ημισφαίριο να δουλέψω μαζί του. Έτσι, οι προοπτικές μου άλλαξαν και στο τι κοιτούσα και στο πώς έβλεπα τα πράγματα και τότε η κλίση μου για τέχνη και μουσική άρχισε να ανθίζει. Όταν το δεξιό ημισφαίριο της Τζίλ ήρθε να σώσει την κατάσταση, άρχισε να επεξεργάζεται πληροφορίες με πιο οπτικό, συναισθηματικό και εφευρετικό τρόπο. Η Τζίλ άρχισε να δημιουργεί μια πολύ προσωπική μορφή τέχνης, εγκεφάλους σε ιαλογραφήματα. Γύρισα στα βιβλία νευρολογίας μου και τα άπλωσα όλα πάνω στο τραπέζι μου και άρχισα να σκέπτομαι. Εντάξει, αν ήθελα να κάνω έναν εγκέφαλο σε ιαλογράφημα, γιατί νόμιζα ότι θα ήταν υπέροχο, πώς θα έπρεπε να ήταν το σχέδιο. Τι υπάρχει εκεί μέσα και πώς μπορώ να το δείξω. Νομίζω ότι το μυαλό είναι αυτό το απίστευτο όμορφο όργανο που μας επιτρέπει να έχουμε αυτή την ύπαρξη σε αυτόν τον τρισδιάστατο κόσμο. Σήμερα η Τζίλ έχει βρει μια νέα ισορροπία στη ζωή της, αλλά πρώτα έπρεπε να παλέψει με μια θεμελιώδη αλλαγή του ποια ήταν. Πώς θα χτίσω τη ζωή μου τώρα? Και πώς θα βοηθήσω τον κόσμο να καταλάβει ότι μπορεί να μοιάζω σε μένα, μπορεί να ακούγομαι σαν να είμαι εγώ, αλλά ότι είμαι διαφορετική? Αυτός ο άνθρωπος πέθανε εκείνο το πρωί και έπρεπε να την αφήσω να φύγει γιατί είχε μια καλή ζωή. Είχε μια καλή ζωή στην οποία εγώ δεν μπορεί να επιστρέψω ποτέ. Αλλά μπορώ να χτίσω μια νέα καλή ζωή και αυτό έπρεπε να ήταν αποδεκτό. Καθώς μεγαλώνουμε, το μυαλό όπως και το υπόλοιπο σώμα μας γίνεται πιο ευάλωτο. Υπάρχει τώρα ισχυρή απόδειξη ότι ο εγκέφαλος λειτουργεί σαν μυς. Όσο περισσότερο τον χρησιμοποιούμε, τόσο πιο ισχυρός γίνεται. Ένα ενεργητικό μυαλό βοηθάει να γίνουν περισσότερες διασυνδέσεις στον εγκέφαλο. Και όσο περισσότερες διασυνδέσεις δημιουργούμε, τόσο περισσότερες εφεδρίες έχουμε για να πολεμήσουμε τις επιδράσεις του γύρατος. Τα πλεονεκτήματα εν τούτης δεν είναι μόνο φυσικά, γιατί η εξάσκηση του μυαλού είναι το κλειδί να το κρατάς κοφτερό. Ο Χάρης Ιαπύρο, ένας συνταξίουχος εμπορικός ηθοποιός, γεννήθηκε το 1899. Τα κατάφερε σε αυτή την ηλικία να είναι ακμαίος. Ούτε καρκίνο, ούτε καρδιά, αλλά και ένα κοφτερό μυαλό και τρομερή αίσθηση του χιούμορ. Ήμουν ο πρωτότοκος στην οικογένεια. Η μητέρα μου είχε 6 παιδιά και εγώ ήμουν ένα από αυτά. Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Ακόμα 6 μήνες και θα γίνω 100 χρονών. Καμιά φορά αισθάνομαι σαν να γεννήθηκα χτες. Του αρέσει το κινέζικο φαγητό, καλός καπνός τσιμπουκιού, ο Μπαχ και ο Μπετόβεν. Στην πραγματικότητα, η μουσική τον εμπνέει όταν ζωγραφίζει. Πρωτόγονη καιρή. Είναι εμπνευσμένο από την 7η συμφωνία του Μπετόβεν. Υπάρχει μια τρίτη κίνηση, ένας χορός, ένας πρωτόγονος χορός, και από εκεί είναι που πήρα την έμπνευσή μου. Μου αρέσει να νιώθω ότι υπάρχει μια μουσική ποιότητα μέσα του. Αυτό μπορείς να το κάνεις. Εγώ το κάνω. Σιγοτραγουδώ την ώρα που ζωγραφίζω μερικές φορές. Ο Χάρη είναι αυτός που προστέθηκε πιο πρόσφατα στην έρευνα των εκατοντάχρονων της Νέας Αγγλίας, που παρακολουθεί ανθρώπους που έχουν γίνει 100 ετών. Εγώ θα λέω τους αριθμούς και εσύ θα τους επαναλαμβάνεις. Η Dr. Marjorie Silver, που ηγείται της έρευνας, εξετάζει την νοητική ικανότητα του Χάρη.
Νομίζω ότι το κλειδί βρίσκεται στο ότι όσο περισσότερο μαθαίνεις, τόσο περισσότερο είσαι ικανός να μαθαίνεις. Έτσι, οι άνθρωποι που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις, να μαθαίνουν νέα πράγματα, είναι οι άνθρωποι που τα μυαλά τους θα μείνουν κοφτερά σε μεγάλη ηλικία. 2-5. 2-5. 3-1-6. Έμεινα κατάπληκτη που μπορούσε να επαναλάβει 8 αριθμούς που είναι το τεστ για την προσοχή. Υπάρχει μόνο άλλη μία εκατοντάχρονη που μπόρεσε να το κάνει αυτό και ήταν βιβλιοθηκάριος. Πήγες πολύ καλά. Αυτός ο άνθρωπος των 100 ετών πήγε πολύ καλύτερα από το μέσο άνθρωπο σε πολύ νεότερες ηλικίες. Αυτό μοιάζει. Αυτό είναι διαφορετικό. Σωστά. Αυτό που ήταν πολύ χαρακτηριστικό σε αυτόν ήταν η συνεχής του μάθηση. Πάντα σκεπτόταν καινούργια πράγματα. Του άρεσε να μαθαίνει. Περιγράφει τον εαυτό του σαν μικρό παιδί που του άρεσε να μαθαίνει πράγματα και αυτό κράτησε σε όλη του τη ζωή. Κάθε φορά που μάθαινε κάτι ο εγκέφαλός του, έκτιζε την ικανότητά του να μαθαίνει. Έκτιζε νέους διαδρόμους, νέες διασυνδέσεις μεταξύ των νευρώνων. Γι' αυτό έχει πραγματικά κτίσει μια λειτουργική εφεδρεία, η οποία πραγματικά βοηθάει το μυαλό του να λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι ο λόγος που έχω φτάσει σε αυτή την ηλικία είναι εξαιτίας της αγάπης μου για τη ζωγραφική, τη μουσική και την φιλολογία. Πράγματα που κρατάνε ψηλά το πνεύμα του ανθρώπου. Όσα περισσότερα μαθαίνουμε για τον εγκέφαλο, τόσο πιο περίεργος μας φαίνεται. Είμαστε στο κατόφλι να χρησιμοποιήσουμε την πρόσφατα αποκτηθήσα γνώση μας για να αντλήσουμε τις δυνατότητές του με τρόπους που ποτέ δεν είχαμε ονειρευτεί. Ακόμα και στους εγκεφάλους που έχουν πάθει πολύ μεγάλες βλάβες. Ο Τζόνι Ρέι είχε μια πολύ όμορφη ζωή. Είχε τους δικούς του όρους. Είχε το δικό του χρόνο. Έκανε ό,τι ήθελε. Παντρεμένος με οικογένεια, ήταν 52 χρονών εργολάβος ξηρολιθοδομών όλη του τη ζωή. Δούλευε 7 μέρες τη βδομάδα. Τότε ένα αιμοφόρο αγγείου εξεράγει στον εγκεφαλό του. Η εκτεταμένη βλάβη δεν του επέτρεπε να κινηθεί ή να μιλήσει, αλλά οι γιατροί του ήξεραν ότι είναι σε εγρήγορση. Μπορούσε ακόμα να σκέπτεται. Μπορούσε ακόμη να διαβιβάζει ιδέες. Μπορούσε να μας το δείξει αυτό με το ανοιγόκλημα των ματιών του. Επομένως, ξέραμε ότι υπήρχε ικανότητα, υπήρχε κάτι εκεί μέσα που μπορούσε να αντιδράσει. Οι γιατροί του σκέφτηκαν μια επαναστατική ιδέα που θα βασιζόταν στην ευπλαστότητα του εγκεφάλου του. Αν πετύχαινε, θα άλλαζε τα σύνορα της ιατρικής. Εμφύτευσαν ένα πολύ μικρό κόνο που περιείχε δύο ειδικά διαφοροποιημένα ηλεκτρόδια στο μέρος του εγκεφάλου που έλεγχε τις κινήσεις του χεριού του. Το μοναδικό χαρακτηριστικό αυτού του ηλεκτροδίου είναι ότι είναι καλυμμένο με γυαλί και έχει ουσίες που παρακινούν τα κύτταρα των νεύρων να μεγαλώσουν και να σχηματίσουν διασυνδέσεις που τις λέμε συνάψεις. Μετά περίμεναν να δουν αν οι νευρώνες του θα δημιουργούσαν νέες διασυνδέσεις μέσα στα ηλεκτρόδια. Αν το έκαναν, τότε ήταν δυνατό να συλλάβουν την ηλεκτρική ενέργεια των νευρώνων και να τη χρησιμοποιήσουν για να συνδέσουν τον εγκέφαλο του Τζόνι Ρέι απευθείας με ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο Dr. Φίλιπ Κένεντι, που εφεύρε τον μηχανισμό, πίστευε ότι όταν ο Τζόνι σκεπτόταν να κουνήσει το χέρι του, οι νευρώνες του θα πυροδοτούσαν ένα ηλεκτρικό σήμα και αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να κινήσει έναν αισθητήρα. Αλλά ήταν δυνατό να δημιουργήσεις ένα κύκλωμα μεταξύ ενός ανθρώπου και μιας μηχανής? Μετά από δοκιμές 3 μηνών, υπήρχε πολύ μικρή πρόοδος. Τότε, κάτι το καταπληκτικό συνέβη. Στις 2 Ιουλίου το 1998, όταν ο Τζόνι Ρέι σκέφτηκε να κουνήσει το χέρι του, ο αισθητήρας κινήθηκε. Τα σκέπτεται και κινείται. Ο αισθητήρας κινείται με τη σκέψη του. Το σκέπτεται. Το περιβάλλον αλλάζει με τη σκέψη του. Αλληλεπιδρούμε απευθείας με το περιβάλλον τώρα. Έχει τη δυνατότητα να ελέγξει το περιβάλλον του απλά με τη σκέψη του. Γεια, με λένε Τζόνι Ρέι. Τζον, κάνε μια κίνηση διαγώνια και σταμάτησε το εκεί. Ο Τζόνι Ρέι χρησιμοποιεί τις ηλεκτροχημικές διαδικασίες στο μυαλό του για να κινήσει έναν εξωτερικό μηχανικό μηχανισμό.
Μπόρεσε να κινήσει τον αισθητήρα στην οθόνη από αριστερά προς τα δεξιά. Μπορούσε να μπει σε κάθε εικόνα και να μείνει εκεί για 2 δευτερόλεπτα, ενώ έλεγε αυτό που θα έλεγε. Είναι ένα νέο επίπεδο του μυαλού πάνω στην ύλη και ανοίγει έναν ολόκληρο κόσμο για τον Τζόνι Ρέι και άλλους σαν κι αυτόν. Το θέμα της επικοινωνίας είναι τεράστιο. Μπορείς να γράψεις το όνομά σου, να γράψεις μια επιστολή. Μπορείς να στείλεις ένα email. Μπορείς να λάβεις ένα email. Το θέμα ήταν να τον βάλουμε στο διαδίκτυο και να του επιτρέψουμε να επικοινωνήσει με άλλον κόσμο που έχει ασθένειες, αναπηρίες και να του επιτρέψουμε να εκφραστεί. Κάτω από όλα αυτά υπάρχει μια προσωπικότητα που δεν μπορεί να εκφραστεί με κανέναν άλλον τρόπο. Το θαύμα του ανθρώπινου εγκεφάλου ανυψώνεται από τις πιθανότητες που βρίσκονται μπροστά μας. Με την κατανόηση της λειτουργίας του εγκεφάλου, κατανοούμε στην ουσία τι είμαστε εμείς σαν άνθρωποι. Και αυτό μας επιτρέπει όχι μόνο να καταλάβουμε ξεχωριστές λειτουργίες σαν τη μνήμη, την ομιλία, την όραση, αλλά θα μας επιτρέψουν επίσης να μελετήσουμε θέματα όπως η ανθρώπινη φαντασία και η ανθρώπινη συνείδηση. Οι άνδρες και οι γυναίκες που ψάχνουν μέσα στον εγκέφαλο νιώθουν πάντα δέος γι' αυτόν. Άσχετα με το πόσα έχουν ανακαλύψει για τις ενδότατες λειτουργίες του. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος θεωρείται το πιο ιερό μας όργανο. Είναι αυτό που γενικά μας καθορίζει σαν ανθρώπινα όντα. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένα καταπληκτικό πράγμα, γιατί κάθε φορά που το κοιτάω λέω στον εαυτό μου, αυτό είναι το πράγμα που κάνει αυτόν τον άνθρωπο μοναδικό. Για να κατανοήσουμε αυτό που κάνει δυνατή την κατανόηση, είναι η τελική έρευνα του ποιοι είμαστε. Για να καταλάβουμε τον ίδιο μας τον εγκέφαλο, είναι μια απάντηση στη βαθιστόχαστη πρόκληση που βγήκε από το μυαλό ενός μεγάλου φιλοσόφου. Γνώθης αυτόν. Αφήγηση Ντίνος Σούτης. Τεχνική επεξεργασία Στούντιο Τρίτων. Διανομή παραγωγή Alpha Media.